βήμα 13, βίδωμα των stand-off πάνω στη μονωτική βάση. Θα χρειαστούμε τη μονωτική βάση, αυτή εδώ, πάνω στην οποία θα μπουν τα ηλεκτρονικά, τα 4 stand-off, 4 βίδες και την ειδική κόλλα η οποία στερεώνει τις βίδες. Επίσης, για εργαλεία θέλουμε ένα κατσαβίδι και μία μικρή πένσα. Παίρνουμε κόλλα, την ειδική κόλλα, τη στερεωτική, βάζουμε επάνω μία μικρή ποσότητα πάνω στη βίδα και κατόπιν παίρνουμε τη μονωτική βάση, περνάμε τη βίδα στην εξωτερική τρύπα και παίρνουμε ένα stand-off και το βιδώνουμε επάνω, πρόχειρα σε πρώτη φάση, κατόπιν θα το σφίξουμε. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα. Πάλι μια βίδα. Βάζουμε μικρή ποσότητα κόλλας. Προσέχουμε η κόλλα μας να μην μας λερώσει. Το ίδιο. Πάλι κόλλα. Αφού το τελειώσουμε, κλείνουμε την κόλλα μας. Και κατόπιν, χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι και την πένσα, σφίγγουμε και βιδώνουμε. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία σε κάθε ένα stand-off. Βήμα 14. Τοποθέτηση του ελεκτή πτήσης και της πλακέτας διανομής ενέργειας. Στο βήμα αυτό θα χρειαστούμε τη μονωμένη βάση που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα, την πλακέτα διανομής ενέργειας, είναι αυτή εδώ, αυτό εδώ, και επίσης τον ελεκτή πτήσης του Elevate V3 που είναι αυτός εδώ. Θα χρειαστούμε επίσης αυτές τις με τον ελεκτή πτήσης και σε κάθε μια από τις 4 τρύπες περνάω τις 4 βίδες, τις 4 βιδούλες αυτές. Εδώ είναι εύκολο επειδή θα το γυρίσω ανάποδα ή θα τις κρατάω τις βίδες με τα χέρια μου, που θα με δυσκολέψει μετά λιγότερο, ή θα έχω κόψει λίγα κάποια κομμάτια αυτοκόλλητο να τα βάλω εδώ πρόχειρα ώστε να κρατάνε τις βίδες καθώς θα το γυρίσω ανάποδα. Προτιμώ αυτή τη λύση. Έχω κόψει 4 μικρά κομματάκια αυτοκόλλητο ώστε να κρατάνε εδώ τις βίδες, να μην φύγουν καθώς θα το γυρίσω ανάποδα. Πολύ πρόχειρα, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Γυρίζω λοιπόν ανάποδα και μέσα περνάω τα μεγάλα stand-off. Τα 4 μεγάλα stand-off. Κατόπιν παίρνω την πλακέτα διανομής ενέργειας και την περνάω στις 4 βίδες. Ωραία. Και μετά παίρνω τα μικρότερα stand-off.
Κατόπιν παίρνω τη βάση, τη μονωμένη βάση που έχουμε φτιάξει στο προηγούμενο βήμα και την περνάω εδώ επάνω. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν, περνάνε οι βίδες εδώ. Ωραία. Και μετά παίρνω τις νάιλον βίδες. Σφίγγω πρόχειρα. Και είμαι έτοιμος. Αφαιρώ τα 4 βοηθητικά αυτοκόλλητα. Δεν τα χρειάζομαι πια. Και με το κατσαβίδι μου σφίγγω τις βίδες. Είμαι έτοιμος να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Βήμα 15. Εγκατάσταση του καλωδίου τάσης του ελεκτή πτήσης. Θα χρειαστούμε αυτό εδώ το καλώδιο. Είναι ένα καλώδιο με 3 χρώματα. Μαύρο που είναι η γείωση, κόκκινο που είναι η τάση και λευκό που είναι το σήμα. Καθώς επίσης και το σύστημα με τον ελεκτή πτήσης που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα. Κρατάμε τον ελεκτή πτήσης ώστε το βελάκι αυτό εδώ να δείχνει το μπροστινό μέρος και κατόπιν το γυρίζουμε έτσι ανάποδα. Το μπροστινό μέρος δείχνει εδώ μπροστά. Κατόπιν παίρνουμε το καλώδιο και στην αριστερή μεριά, σε αυτήν εδώ τη μεριά, το περνάμε προσεκτικά κάτω ώστε το μαύρο καλώδιο, το μαύρο να είναι προς εμάς. Και το βάζουμε στη σχετική υποδοχή. Εάν προσέξετε εδώ, μπαίνει στη σχετική υποδοχή. Με προσοχή λοιπόν, προσέχουμε ότι το μαύρο καλώδιο βρίσκεται στην κάτω μεριά, στο πλήν, εδώ, στο αρνητικό. Κατόπιν γυρίζουμε, αν έχουμε βάλει σωστά, το καλώδιο θα είναι σε αυτή τη μεριά. Και γυρίζουμε κατόπιν και βάζουμε πάνω στον ελεκτή πτήσης και εδώ προσέχουμε το αρνητικό είναι εδώ. Το πλήν είναι εδώ, το αρνητικό. Και είμαστε έτοιμοι. Βήμα 16, κάλυψη των αισθητήρων και εγκατάσταση του καλύματος ελεκτής πτήσης. Στο βήμα αυτό έχουμε το σύστημα ελεκτή πτήσης όπως το έχουμε φτιάξει από τα προηγούμενα βήματα. Το κάλυμα του ελεκτή πτήσης, αυτό το σφουγγαράκι το οποίο θα καλύψει τους αισθητήρες, θα χρειαστούμε επίσης ένα κατσαβίδι, βίδες και ένα ψαλίδι. Κόβουμε το σφουγγαράκι αυτό ακριβώς στη μέση. Ωραία. Κόβουμε λοιπόν το σφουγγαράκι και παίρνοντας το ένα κομματάκι, το ακουμπάμε ακριβώς εδώ, στην πλακέτα, σε αυτό εδώ το σημείο, ώστε να καλύπτει το βαρόμετρο. Εδώ λοιπόν το ακουμπάμε εκεί, ακριβώς σε αυτή τη θέση, κατόπιν παίρνουμε το κάλυμα του ελεκτή πτήσης, ξεκολλάμε. Ωραία λοιπόν. Ωραία, ξεκολλάμε το αυτοκόλλητο, το προστατευτικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, Elevate Version 3, τοποθετούμε εδώ επάνω
Νιώθουμε την πίεση που έχει το σφουγγαράκι, καθώς μονώνει. Και κατόπιν παίρνουμε τις βίδες. Και βιδώνουμε. Πρόχειρα στην αρχή. Με το κατσαβίδι μας μετά. Και έχουμε έτοιμο το σύστημά μας.